Έχουμε ξεκινήσει εμείς κατά τη διάρκεια του βίντεο τη συζήτηση με την επόμενη καλεσμένη μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου. Και την βλέπω και έχει έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη για να μου πει και για τα προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο. Λοιπόν, η κυρία Ραφαέλα Λόλη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Ηλία Λιγερού, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και θα μαρτυρήσω λοιπόν στον κόσμο το τι λέγαμε την ώρα που έπαιζε το βίντεο του συναδέλφου. Μου είπατε ότι λόγω και της δικιάς σας επαγγελματικής ενασχόλησης είστε ιδιωτικοί υπάλληλος. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει λακκούβα στο Ηράκλειο. Ναι. Καταλαβαίνω ότι το βάζετε προτεραιότητα λοιπόν. Βεβαίως. Η καθημερινότητά μας είναι το Ηράκλειο που πατάμε. Άρα, γνωρίζοντας το πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορείς στο Ηράκλειο με όλες αυτές τις λακκούβες, τις κατοικοτεχνίες, είναι ένας λόγος που με κάνει να συμμετέχω πλέον και να πω να το διορθώσουμε, να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Να το διορθώσουμε και να το φτιάξουμε. Ζητήματα καθημερινότητας λοιπόν μπροστά, αυτά που έχουν να κάνουν με αυτό που είναι δίπλα στην πόρτα μας, το πρόβλημα που είναι δίπλα στην πόρτα μας μόλις βγαίνουμε από το σπίτι μας. Ακριβώς ζητήματα καθημερινότητας, δηλαδή την καθαριότητα, mm-hmm. Το δρόμο, τις λακκούβες, τους κάδους, mm-hmm. Τους παιδικούς σταθμούς, λόγω το ότι είμαι μητέρα και μεγαλώνω τα παιδιά. Δύσκολες συνθήκες για να μεγαλώνει μια μαμά τα παιδιά της, μια οικογένεια τα παιδιά της, όταν και οι παιδικοί σταθμοί είναι λίγοι. Είναι λίγοι και δεν είναι σωστά φτιαγμένοι. Mm-hmm. Δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά μας. Υπάρχουν υπηαγωγεία όπως είναι αυτό στη Μουσόν, στις Πατέλες, το οποίο είναι ακατάλληλο για τα παιδιά μας να μένουν 8 ώρες σε ένα τέτοιο κτίριο. Ακατάλληλο. Τι βλέπετε σε αυτά τα σχολεία, είναι και επικίνδυνα ενδεχομένως κάποιες φορές? Είναι επικίνδυνα. Δεν έχουν η έξοδος τους να είναι ασφαλές ώστε σε έναν σεισμό να μπορεί να βγει χωρίς να σκέφτεσαι ότι το κτίριο θα πέσει κατά πάνω του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πόσο νιώθουμε ότι είμαστε εντάξει στα παιδιά μας. Mm-hmm. Ναι, γιατί ένας γονιός όταν πηγαίνει το παιδί του στον υπηαγωγείο, στον παιδικό σταθμό ή οπουδήποτε θέλει να φύγει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Βέβαια. Και σύντο ότι τα τετραγωνικά που αναλογούν mm-hmm. δεν είναι τα σωστά. Δεν μπορεί να είναι 20 παιδιά σε 10 τετραγωνικά. Δηλαδή, σαν να τα πάμε φυλακή κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι πιο όμορφα φτιαγμένα. Βέβαια, να έχουν προσδοκούμε να τα φτιάξουμε πιο όμορφα. Έτσι. Να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να είναι ανθρώπινα, να μπορεί το παιδί να πάει και να ευχαριστηθεί. Mm-hmm. Το ανθρώπινο στοιχείο λοιπόν και στους παιδικούς σταθμούς. Είστε ένας νέος άνθρωπος και μαμά λοιπόν και εργαζόμενη, πολλές οι απαιτήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος λοιπόν έχει τόσες απαιτήσεις πάνω από το κεφάλι του, δεν θα ρωτήσω γιατί ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, θα το ρωτήσω μάλλον μετά. Θέλω όμως να μου πείτε, όταν κάνετε την βόλτα σας στο Ηράκλειο, όταν περπατάτε στο Ηράκλειο ή στις γειτονιές του Ηρακλείου ή σε περιοχές λίγο πιο απομακρυσμένες, τι σκέφτεστε, τι βλέπετε, τι θέλετε να δείτε? Σκέφτομαι ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε κάθε γωνία. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε όλη ευθύνη, όλοι οι συμπολίτες του Ηρακλείου. Εγώ θα έλεγα ο καθένας μας ξεχωριστά να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, γιατί δεν είναι όμορφο. Δεν είναι καθαρό. Το βλέπουμε, το συναντάμε παντού. Συναντάμε βέβαια τη λακκούβα, συναντάμε και τον κακό τρόπο οδήγησης. Mm-hmm. Να είναι και θέμα συμπεριφοράς. Δηλαδή θέλω να είμαστε ενωμένοι σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Mm-hmm. Να το πάμε μαζί και ο Ηλίας Λιγερός μας δίνει τη δυνατότητα να το πάμε ανθρώπινα μαζί και να το λύσουμε. Είναι... Να το φτιάξουμε. Είναι αυτό που πιστέψατε και στον Ηλία Λιγερό και του είπατε ναι? Ο Ηλίας Λιγερός ήταν κινητήρια δύναμη, mm-hmm. το πω. Θεωρώ ότι έχει αξίες, το έχει δείξει. Στην πενταετία που έχει ως αντιπολίτευση, μας έχει δείξει τα έργα του, μας έχει δείξει έμπρακτα ότι έχει γνώση, γνώμη. Και αυτό μπορεί, σας έπεισε, λοιπόν. Μπορεί, ναι. Mm-hmm.
Γιατί πήρατε εσείς λοιπόν την απόφαση να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση, με την πολιτική, είναι μια μορφή πολιτικής? Πήρα την απόφαση αυτή ως ενεργός πολίτης του Ηρακλείου, γιατί η εικόνα που έχω δεν μου αρέσει. Θέλω να φτιάξω μια νέα εικόνα. Και αυτός είναι ο λόγος που πλέον αναλαμβάνω τη δικιά μου προσωπική ευθύνη ως δημότης του Ηρακλείου, να φτιάξω το δικό μου κομμάτι, αυτό που μας αναλογεί του καθενός, να διορθώσουμε, να προσφέρουμε και να αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά. Είναι και αυτό το κάλεσμα λοιπόν το οποίο κάνετε στον κόσμο, σε αυτούς που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και σκέφτονται γιατί να ψηφίσουν την κυρία Λόλη. Σε αυτό το ερώτημα θέλω να τους απαντήσετε, γιατί να σας ψηφίσουν? Εγώ θα απευθυνθώ στους δημότες που έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με μένα. Δηλαδή στους δημότες που η καθημερινότητά τους είναι δύσκολη. Δύσκολο το κέντρο του Ηρακλείου, δύσκολο και πιο πέρα. Δεν είναι καθαρό, δύσκολο να βάλουμε το παιδί μας σε ένα παιδικό σταθμό. Δεν είναι καλυμμένες όλες οι ανάγκες για όλες τις θέσεις που χρειαζόμαστε. Τα γυροκομεία ελλείπεις. Άρα, για όλα αυτά τα προβλήματα που έχω εγώ και οι συμπολίτες μου, θα έλεγα ότι να ενωθούμε, να με στηρίξουν και να πάμε μαζί. Λέτε συνεχώς τη λέξη μαζί και καταλαβαίνω ότι η συνεργασία είναι για σας ένα σημαντικό κομμάτι. Για μένα θεωρώ ότι η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα έχει αποδειχθεί ότι το μαζί κάνει καλύτερη δουλειά. Το μαζί, και εμείς στην παράταξή μας το έχουμε πάρα πολύ. Νιώθουμε ο ένας με τον άλλον πολύ μαζί. Φιλικά. Σίγουρα κάνει τη δύναμη. Η ένωση κάνει δύναμη. Η ένωση κάνει δύναμη. Δεν θα αναφερθώ ξανά στους πολλούς διαφορετικούς ρόλους που έχετε, μητέρα, εργαζόμενη και όλα αυτά. Θέλω όμως, επειδή έχετε ένα περιβάλλον μεγάλο, να μου πείτε τι είναι εκείνο το οποίο σας είπε η οικογένεια και οι φίλοι σας, οι πρώτες αντιδράσεις, όταν τους ανακοινώσατε ότι εγώ θα είμαι υποψήφια με τον Ηλία το Λιγερό, θα παλέψω, θα διεκδικήσω την ψήφο. Μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα κι εγώ από άτομα που ήξερα πιο πριν. Ομόφωνα μπορώ να πω ότι μου είπανε, μπράβο Ραφαέλα, μπορείς. Ξέρουμε ότι μπορείς και χρειάζεται ένα τέτοιο άτομο. Δεν το περίμενα κι εγώ, το έμαθα τώρα. Και σας δώσαν και δύναμη από ό,τι καταλαβαίνω. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για την φρεσκάδα την οποία μας φέρατε λοιπόν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.